Καλησπέρα σε εσάς και στους θεατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, εθνικές εκλογές μπροστά, πιο μακρινό το πλάνο, αλλά όχι και πολύ μακριά, οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Εσείς έχετε όχι μόνο δηλώσει την υποψηφιότητά σας για το Δημοβόλου ως επικεφαλής συνδυασμού, αλλά και επίσημα την έχετε ανακοινώσει σε μια ειδική εκδήλωση. Έχετε παρουσιάσει και τους πρώτους υποψηφίους και τις θέσεις και το πρόγραμμά σας. Έχετε ανοίξει όμως και εσείς τη δική σας προεκλογική περίοδο, αν μπορώ να το πω έτσι. Είχα δηλώσει την πρόθεσή μου για κάθοδο στις δημοτικές εκλογές περίπου στα τέλη του προηγουμένου έτους. Mm-hmm. Και επίσημα ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου τέλη Μάρτη, 31 Μάρτη. Και σιγά σιγά ελάχιστους κάποιους υποψηφίους. Αυτό στη συνέχεια, σταδιακά. Όπως είπατε, δεν είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Ναι, μεν προηγούνται οι κοινοβουλευτικές εκλογές που είναι σε 2 εβδομάδες. Οι δημοτικές έπονται, είναι περίπου σε 5 μήνες, αλλά ο χρόνος δεν είναι τόσο υπαρκής όσο φαντάζεστε, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι δημοτικές εκλογές απαιτούν πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφίων και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και είμαστε ακριβώς σε αυτό το στάδιο. Εμείς ξέρουμε, γιατί δημοσιογραφικά μιλώντας, ξέρουμε πόσο είναι ο χρόνος. Έτσι. Γιατί για πολιτικούς και δημοσιογράφους είναι εντελώς διαφορετικός. Από ότι οι πολίτες τον αντιλαμβάνονται, και είναι λογικό αυτό. Πώς προχωράτε λοιπόν όμως σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή την πορεία που έχετε ξεκινήσει εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών? Είμαστε στο στάδιο δημιουργίας του συνδυασμού. Mm. Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά μου και είμαστε πλέον στο στάδιο που προσελκύουμε, έρχονται δηλαδή, μας ψάχνουν οι υποψήφοι για συμμετοχή στο συνδυασμό. Και στη δημιουργία του προγράμματος, το οποίο το μεγαλύτερο μέρος έχει καταρτιστεί ήδη. Και ήδη έχουμε τοποθετηθεί σε διάφορα ζητήματα που και η επικαιρότητα ανέδειξε, αλλά και γενικά τα δημοτικά θέματα έχουν προβάλει στην επικαιρότητα. Σας λέω και πάλι, τοποθετηθήκαμε για το θέμα της Εργίλη, είναι γνωστό αυτό, για το θέμα του LNG, για το θέμα της διαχείρισης του δημοτικού παύλα δημοσίου χρήματος, για το θέμα του περιβάλλοντος. Σχεδόν σε όλα τα θέματα έχουμε τοποθετηθεί. Κυρίως πάντως τοποθετήστε, από όσα παρακολουθούμε, κυρίως για τα θέματα της επικαιρότητας. Έτσι. Ναι, κυρίως τα θέματα που αναδεικνύει η επικαιρότητα. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Είμαστε μέσα στην κοινωνία, μέσα στη ζωή της πόλης. Τις εξελίξεις παρακολουθούμε. Εννοείται ότι έχουμε όραμα για το Βόλο και πρόγραμμα για το Βόλο, αλλά σε αυτό το στάδιο υποχρεούμαστε να τοποθετηθούμε στα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί. Για παράδειγμα, το ζήτημα της διαχείρισης του δημοτικού παύλα δημοσίου χρήματος που αναδείχθηκε από αφορμή την υπόθεση Εργίλ, μας προκαλούσε να τοποθετηθούμε. Θα ήταν ανοησία να μην τοποθετηθούμε. Το συγκεκριμένο θέμα, μάλιστα, έφτασε στα δικαστήρια. Έφτασε από άλλο δρόμο, βέβαια, με κατηγορούμενο του Δήμαρχο Βόλου. Και σας λέω και πάλι, δεν χαιρόμαστε που καταδικάστηκε θεσμικά ένας δήμαρχος. Σε σχέση με την Εργίλ. Δεν έχει να κάνει όμως η απόφαση αυτή με τη διαχείριση. Όχι, όχι, αυτό θέλω να πω. Σε σχέση με την Εργίλ, είμαστε απέναντι στην Εργίλ. Σαφέστατα, ως πολίτες του Βόλου, θέλουμε να προασπίσουμε τα ζητήματα της περιουσίας της ΔΕΙΑΜ. Είναι αυτονόητο αυτό. Είναι άλλο ζήτημα, βέβαια, ότι η διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος υπήρξε κάκιστη. Αλλά σας λέω και πάλι, δεν μας χαροποιεί η καταδίκη ενός δημάρχου για το συγκεκριμένο θέμα. Σε σχέση με την Εργίλα, από την αρχή σας το λέω, είμαστε απέναντι. Προέχει για μας η προάσπιση της δημοτικής παύλα της ΔΕΙΑΜ, της περιουσίας της εν προκειμένου. Κατά συνέπεια, είναι όμως, σας λέω και πάλι, άλλο το ζήτημα πώς οι πολίτες θα κρίνουν τη διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος από τη Δημοτική Αρχή. Σας λέω για ένα ζήτημα έτσι αποσπασματικά, μια και το ρωτήσατε ως θέμα επικαιρότητας. Εσείς τι βλέπετε ότι πήγε στραβά από την παρούσα Δημοτική Αρχή? Τι σε αυτό τι βλέπετε σχετικά με την υπόθεση της Εργίλ, από τη στιγμή που πρόσφατα υπήρξαν ανακοινώσεις σχετικά τώρα με τη ΔΕΙΑΜΒ, έτσι, γιατί αυτή είναι η εργολήπτρια εταιρεία, έχει να κάνει με ένα μεγάλο έργο της ΔΕΙΑΜΒ, που έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο οικονομικό για την δημοτική αυτή επιχείρηση, που σε διαφορετική περίπτωση θα κινδύνευε να μην μπορούσε να λειτουργήσει εύρυθμα. Δεν έκλεισε κανένα κεφάλαιο ακόμη. Αυτό που συνέβη είναι το εξής. Η διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης δημιούργησε ένα έλλειμμα περίπου της τάξης των 10-12 εκατομμυρίων, το οποίο όταν ουσιαστικά παρέλαβε το πρόβλημα ήταν πολύ μικρότερο. Ήταν δηλαδή κάποια ποσά τα οποία όφιλε η ΔΕΙΑΜ, όχι από δική της διαχείριση, από λάθη που είχαν γίνει σε προηγούμενες θητείες, έτσι, πολύ πιο παλιά, από το 2007 ίσως, που ξεκινώντας, αλλά από εκεί και πέρα έχοντας. Είναι ζητήματα που τις ήρθαν από το παρελθόν. Ναι, δεν τα δημιούργησε η ίδια.
Κλήθηκε όμως να διαχειριστεί ένα πρόβλημα και ο τρόπος διαχείρισης ήταν κάκιστος. Όταν λοιπόν είχε στα χέρια της η παρούσα δημοτική αρχή, η διοίκηση της ΔΕΙΑΜ, μια δικαστική απόφαση που την υποχρέωνε να καταβάλει ένα ποσό, το μόνο που μπορούσε να κάνει σε εκείνη τη στιγμή, άσχετα από όλες τις άλλες ενέργειες, ήταν ή να διαχειριστεί και να διεκπεραιώσει την οφειλή με διακανονισμό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ή να έρθει σε κάποια επαφή και σε κάποιο συμβιβασμό με την εταιρεία, ούτως ώστε να πάει προς τα πίσω. Ανταυτού, ξεκίνησε μια διαδικασία δικαστικών διεκδικήσεων, καλά έκανε εκεί πέρα, χωρίς όμως να λύσει το πρόβλημα της καταβολής των οφειλών. Και αυτό δημιούργησε υπέρογκους τόκους επιδικίας και επιμερίας και διόγκωσε το χρέος κατά περίπου 10 με 12 εκατομμύρια. Το χρέος αυτό υπάρχει. Το ότι καλείται το ελληνικό δημόσιο να το πληρώσει, διότι περί αυτού πρόκειται. Κλήθηκε το ελληνικό δημόσιο να λάβει απόφαση, πήρε απόφαση, υπάρχει, έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ ότι θα καλύψει κάποια χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων, περίπου στο 80%. Εκεί βρισκόμαστε, δεν το έχει πληρώσει ακόμα. Θεωρώ και εγώ. Δεν είναι μια κίνηση, μια ενέργεια. Αυτό αφορά την κυβέρνηση. Κάτι... Αυτό αφορά την κυβέρνηση. Η πολιτεία προσήλθε να συνδράμει τη δημοτική αρχή. Έστω και αυτό όμως δεν είναι ένα αποτέλεσμα. Αυτό τι, το πιστώνεται η δημοτική αρχή αυτό. Ορίστε τι είπατε. Το πιστώνεται η δημοτική αρχή αυτό. Είναι κέρδος, είναι επιτυχία δική της. Το ότι δηλαδή έρχεσαι. Συγγνώμη, σε κάθε περίπτωση οι δημοτικές αρχές δεν είναι εκείνες που διεκδικούν κονδύλια. Δηλαδή οι δημοτικές αρχές κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Όχι, δεν είπα αυτό. Και περιμένουν ποιος θα τους φέρει χρήματα. Όχι, ίσα-ίσα. Δεν δημιουργούν χρέη. Η σωστή διαχείριση αυτό επιτάσσει. Να μην δημιουργούνται χρέη. Από εκεί και πέρα εδώ έρχεται το εξής και λέει. Κοιτάξτε, δεν τα κατάφερα. Δημιούργησα χρέη 10 εκατομμύρια ή 10-12 εκατομμύρια και ελάτε να με σώσετε. Και ήρθε βέβαια η κυβέρνηση να τους σώσει και καλά έκανε. Μιλάτε πάντως για ένα χρέος, αλλά την ίδια ώρα όπως και εσείς περιγράψατε, ταυτόχρονα υπήρχε μια δικαστική διαμάχη. Όχι, όχι, η δικαστική διαμάχη ήταν άλλη μετά. Η δικαστική διαμάχη όσον αφορά την απέτηση της εργασίας. Για αμφισβητούμενες εργασίες που έγιναν από την εταιρεία. Θα σας πω. Αν και δεν θέλω να επιμένουμε ιδιαίτερα στα δικαστικά, αλλά σας λέω η δικαστική διαμάχη όσον αφορά την απέτηση της Εργίλ είχε λήξει ήδη από το 2014 τον Αύγουστο. Τελειωτικά. Είχε περάσει και από τον Άρο Πάγο. Από εκεί και πέρα και ορθώς έκανε η ΔΕΙΑΒ, επικαλούμενη κάποιες τεχνικές εκθέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου και κάποιες άλλες εκθέσεις, θεωρώντας ότι δεν εκτέλεσε το έργο όπως προέβλεπε η σύμβαση, μπήκε στη διαδικασία και η προηγούμενη δημοτική αρχή το είχε κάνει αυτό, να ασκήσει αγωγές και να ζητήσει αυτό που πράγματι δικαιούνταν. Δηλαδή να αποτιμηθεί το έργο στα πραγματικά του δεδομένα και αν έβρισκε ότι υπήρχαν διαφορές να αναζητηθούν. Και αυτές οι αγωγές απορρίφθηκαν, αλλά αυτά καλώς γίνανε. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν εστιάζεται εκεί η κακή διαχείριση. Εστιάζεται στο γεγονός ότι δεν τακτοποίησε, δεν διακανονίσε την οφειλή όσο έπρεπε από την αρχή. Τότε θα έπρεπε να προστρέξει στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση και να ζητήσει τη βοήθειά της, ούτως ώστε να μειωθούν και να μην έχουμε την επιβάρυνση με τους τόκους επιδικίας και υπερημερίας. Μάλιστα. Αυτό όσον αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα, την Εργίλ, έτσι. Τώρα, εκτός από την Εργίλ, έχετε τοποθετηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως είπα και νωρίτερα, για πολλά ζητήματα. Και για το θέμα του LNG έχω τοποθετηθεί. Έτσι. Και για το θέμα των σχολείων έχω τοποθετηθεί. Για διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας, γιατί προβάλλετε κι εσείς τώρα τις δικές σας θέσεις, τις δικές σας απόψεις. Ασκείτε κι εσείς κριτική, αλλά στην ουσία είναι σαν να έχετε πάρει το λόγο. Το ρόλο της αντιπολίτευσης, όχι, έτσι, όχι, του Δημοτικού, όχι, Συμβουλίου. Όχι, ξεκάθαρα όχι. Ξεκάθαρα όχι. Η κριτική δεν ασκείται για λόγους αντιπολιτευτικούς. Δεν είμαι και θεσμικά αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν συμμετέχω στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, τίποτα από όλα αυτά. Ουσιαστικά η όποια κριτική έχει σχέση και με την πρότασή μας για το μέλλον. Όταν τοποθετούμαστε για το θέμα του LNG, για παράδειγμα, τοποθετούμαστε σε ένα θέμα που έχει σχέση με την ανάπτυξη της πόλης, με το περιβάλλον της πόλης και με τη ρύπανση της πόλης και με την ασφάλεια της πόλης. Αυτά είναι τα ζητήματα με το θετικό τρόπο. Δηλαδή, τι είδους ανάπτυξη θέλουμε. Θέλουμε τουριστική ανάπτυξη, που κατά την άποψή μας είναι ένας μοχλός ανάπτυξης. Η επένδυση του LNG συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν το βάζουμε ότι έχουμε το LNG και ελάτε να μας πείτε ή να πούμε εμείς ότι θετικά ή αρνητικά να ναι και να όχι. Το βάζουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο που συνδέεται με το όραμά μας για την ανάπτυξη της πόλης. Και έχουμε πει το εξής, ότι αυτή η επένδυση δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της πόλης, δεν προσφέρει θέσεις εργασίας, ελάχιστες ίσως, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα για την πόλη, ρύπανσης, κινδύνων. Αυτό λέμε. Δεν βάλαμε απλά ένα θέμα και να πούμε είναι έτσι ή είναι αλλιώς και να το τοποθετούμε αρνητικά και μόνο. Το συνδέουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο που αφορά το όραμά μας για την πόλη. Το θέμα των σχολείων. Δεν είπαμε ότι, ξέρετε, το βάζουμε να κάνουμε κριτική γιατί πέσαν κάποιοι σοφάδες. Δεν είναι αυτό.
το βάζουμε και πάλι σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Τι επιλογές έχει η συγκεκριμένη δημοτική αρχή σε σχέση με εμάς. Για εμάς η παιδεία και ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα. Όταν τα τελευταία 9 χρόνια δεν έχει γίνει ένα σχολείο, ένα κυριολεκτικά ένα σχολείο, εμείς αυτό λέμε. Ότι έχουν δαπανηθεί χρήματα σε άλλες δραστηριότητες. Κοιτώντας σημερινή εφημερίδα, είδα ότι συζητιέται μελέτη για τις εορταστικές εκδηλώσεις και τον εορταστικό φωτισμό της περίοδου 22-25 και καλά κάνει και συζητιέται. Και δεν έχω δει να συζητιέται το θέμα της κάλυψης των δαπανών για τις ανάγκες της στέγασης και της συντήρησης των σχολείων. Πάντα τα βάζουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο και καθόλου αποσπασματικά. Και πάντα με θετικό τρόπο. Θέλω να σας πω ότι, ξέρετε, για μας ο πολιτισμός, η παιδεία και η παιδεία, η σχέση και με τον τόπο που παρέχεται η παιδεία, η εκπαίδευση, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Έτσι το τοποθετούμε. Ποτέ αποσπασματικά. Το Δημοτικό Θέατρο Βόλου που θα παραδοθεί σύγχρονο, καινούριο, ολοκληρωμένο, αυτό δεν έγινε ένα έργο του πολιτισμού, στον χώρο του Σαφέστατα. Πολιτισμού. Ναι, είναι ένα έργο όμως που είναι 9 χρόνια περίπου και παραπάνω που δεν έχει γίνει, που δεν λειτουργεί, δεν μπορώ παραπάνω. Και μάλιστα, όσων ξέρω, δεν θα παραδοθεί ολόκληρο, θα γίνουν τα εγγένεια και στη συνέχεια δεν θα λειτουργεί. Γιατί οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δεν θα λειτουργούν, αλλά καλά θα κάνει. Εγώ συμφωνώ να γίνει. Πραγματικά, ό,τι έργο γίνεται για το καλό της πόλης, είπε κανένας να μην γίνει το Δημοτικό Θέατρο, από τους πρώτους εγώ που το λέω. Εσείς βλέπετε να έχουν γίνει έργα, βλέπετε να έχει αλλάξει η πόλη τα τελευταία χρόνια. Να αλλάξει η πόλη συνολικά με έργα υποδομής, δεν το βλέπω. Βλέπω όμως ότι έχουν γίνει έργα βιτρίνας στην πρόσωπη της πόλης και έχει γίνει καλύτερη. Αν μπείτε στην είσοδο της πόλης, είναι καλύτερη. Και κόμβους έχουμε και λουλουδάκια έχουμε και ζουμπούλια έχουμε και έξω από το Δημαρχείο καλύτεροι είμαστε. Εάν πάτε προς τα μέσα και περπατήσετε στην Ιάσνος και τυχόν βρέχει, εσείς που είστε και κυρία, δυστυχώς θα βραχείτε από πάνω μέχρι κάτω. Τα πλακάκια τεινάζουν όλα. Στην Ιάσνος δεν θα δείτε ένα δεντράκι. Δηλαδή το πράσινο που υπάρχει μέσα στο δρόμο της πόλης είναι ελάχιστο. Υπάρχουν έργα βιτρίνας. Ό,τι έχουν γίνει, έχουν γίνει. Και δεν υποτιμούμε τίποτα. Ας πούμε το Δημοτικό Θέατρο που είπατε, δεν είναι έργο βιτρίνας, είναι έργο ουσίας. Έτσι. Και σαφέστατα καλά κάνει και θα γίνει. Και ό,τι έργο γίνεται για το καλό της πόλης, συμφωνούμε και είμαστε να γίνουν περισσότερα θέλουμε. Αλλά επειδή η ιστορία με τα έργα είναι έτσι λίγο περίεργη, δηλαδή παρουσιάζει η Δημοτική Αρχή τον εαυτό της ως Δημοτική Αρχή των Έργων. Αυτά είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Μπορείτε να δείτε άλλες δημοτικές αρχές του παρελθόντος. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ποιες. Του απότατου παρελθόντος, δεν λέω του πρόσφατου, και να το συγκρίνετε με το έργο της δημοτικής αρχής. Θα δείτε τι έργα υποδομής έχουν γίνει, όπως είναι ο βιολογικός, όπως είναι τα πάρκα του Βόλου, σε τι έκθεση έχουν γίνει και τι ποσοστό καλύπτουν τα έργα αυτά της σημερινής δημοτικής αρχής. Θα εκπλαγείτε. Σε μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι λιγότερο από το 5%. Τι εννοείτε? Ότι εάν συγκρίνουμε έργα μιας περιόδου παλαιών δημάρχων σε επίπεδο δεκαετίας ή και 15 ετίας με την παρούσα 9 ετία. Εννοείται ότι υπάρχει μελέτη. Βεβαίως, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βεβαίως υπάρχουν. Καταγεγραμμένα όλο και με τα έργα και μπορώ να σας τη δείξω αν θέλετε. Μάλιστα. Δεν είναι όμως οι πολίτες εκείνοι που, οι δημότες μάλλον, που επιδοκιμάζουν αυτό το έργο. Πάντα. Γιατί η Δημοτική Αρχή έλαβε ένα υψηλότερο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, ενώ και η δημοσκόπηση τι θέλει, όχι μόνο να διατηρεί, αλλά να αυξάνει και αυτό το ποσοστό. Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα ότι εξελέγει η Δημοτική Αρχή πραξικοπηματικά. Προφανώς με την ψήφου του λαού εξελέγει αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα όμως. Τα κριτήρια του κόσμου κάθε φορά είναι διαφορετικά. Δεν κρίνει μόνο το έργο, μπορεί να έκρινε και άλλα πράγματα. Η παρούσα Δημοτική Αρχή προήλθε σε πρώτη φάση, εξελέγει σε μια περίοδο κρίσης. Σε εκείνη την περίοδο είχαμε διάφορα πολιτικά φαινόμενα στην Ελλάδα. Θυμηθείτε ότι η Χρυσή Αυγή εκείνη την περίοδο ήταν ένα ποσοστό κοντά στο 10%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι είχε δείξει κάποιο πρόσωπο δημοκρατικό, είχε συνεισφέρει στην ελληνική κοινωνία, άξιζε αυτό το ποσοστό. Δεν το λέω μειωτικά για κανένα πολιτικό κόμμα, έτσι εννοείται, ή καμιά οργάνωση. Άρα τα κριτήρια της εκλογής κάποιας δημοτικής αρχής, κάποιου πολιτικού κόμματος, κάποιου πολιτικού σχηματισμού είναι τελείως διαφορετικά κάθε περίοδο και τι αξιολογεί ο κόσμος. Εκείνη την περίοδο που λέτε, το 2014 για παράδειγμα, ήταν αγανακτισμένος ο κόσμος για διάφορα ζητήματα. Ήταν την περίοδο των μνημονίων. Θεωρούσε ότι όλα του φταίνε και όλοι του φταίνουν. Και σας λέω με βεβαιότητα ότι ένας αντίστοιχος υποψήφιος δήμαρχος σε οποιαδήποτε πόλη και ανακατεύει της Ελλάδας υπήρχε πάρα πολλές πιθανότητες να εκλεγεί. Με τον ίδιο λαϊκισμό. Ακριβώς με τον λαϊκισμό αυτό που εξελέγει και στο Βόλο. Διότι περί αυτού πρόκειται. Εξαιτίας λαϊκισμού δηλαδή λέτε ότι εξελέγει? Εξελέγει με ένα τελείως αρνητικό λόγο. Ότι δηλαδή ήρθαμε εδώ να γκρεμίσουμε το παλαιό, το οποίο συνεχίζεται, το λέει και τώρα. Το παλαιό πολιτικό κατεστημένο, το σάπιο πολιτικό κατεστημένο, τους πολιτικούς απατεώνες. Με αυτό δεν εξελέγει. Αυτή ήταν η φρασιολογία του, η οποία επαναλαμβάνεται και τώρα. Και τελικά μετά προχωρώντας στις επόμενες εκλογές. Στις επόμενες εκλογές, σιγά σιγά μετά, μια αρχή με τέτοια χαρακτηριστικά αποκτά καθεστωτική αντίληψη. Υπησέρχεται στην οικονομία, ελέγχει την οικονομία, δημιουργεί άλλο είδος επαφές. Και τι αναφέρεστε? Αυτό που σας είπα, τι άλλο, δεν είμαι σαφής. Αποκτά καθεστωτική αντίληψη. Με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο? Κυβερνώντας. Έχετε δει να υπάρχει. Να σας το πω μια και το τι λέτε. Τι θα πει κάποιος αποκτά καθεστωτική αντίληψη, δηλαδή. Έχετε δει να υπάρχει αντίλογο στη σημερινή Δημοτική Αρχή?
Έχετε δει να λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε δει να υπάρχει αντιπολίτευση με την καλή την έννοια. Αντιπολίτευση υπάρχει που να τη δίνει το λόγο. Γιατί για να αλλάξει κάτι σημαίνει ότι κάτι προβάλλεται. Κάτι δημιουργείται. Να το πω πιο απλά. Έτσι, θέλω να είμαι πιο κομψό. Εννοείται δηλαδή ότι εκλέγεται γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί δεν υπάρχει αντίλογο. Εκλέγεται γιατί δεν δίνεται λόγο στην αντιπολίτευση. Γιατί δεν λειτουργούν οι θεσμοί με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν. Γιατί ουσιαστικά η πληροφόρηση είναι μονόδρομο. Χωρίς να υπάρχει ένας αντίλογος, εκλέγεται γιατί σας λέω απέκτησε μια δυνατότητα εισόδου στην οικονομική ζωή της πόλης, ελέγχοντας ίσως κάποια ζητήματα στο οικονομικό γίγνεσθε και με αυτόν τον τρόπο επιβίωσε. Κύριε Παπαπέτρου, δηλαδή τι λέτε τώρα, ότι οι αντιπολιτεύσεις θέλουν να μιλήσουν αλλά τους έχουν το στόμα φημωμένο? Απολύτως. Απολύτως. Θέλω να σας αποδείξω. Ναι, με ποιο τρόπο. Να σας το αποδείξω λοιπόν. Να σας το πω πολύ απλά. Έχω σημερινή εφημερίδα, δύο σημερινές εφημερίδες, τις πιο βασικές του Βόλου. Το χθεσινό γεγονός που είπατε, το οποίο αναφέρθηκε στην αρχή, μια καταδίκη ενός δημάρχου, η οποία σας λέει δεν μας χαροποιεί, δεν παρουσιάζεται σε κανένα πρωτοσέλιδο. Ξέρετε τι παρουσιάζεται, σε πρωτοσέλιδα. Ποινή 4 μηνών για κάποιον που έκλεψε μια κάρτα πιστωτική πια έναν αλήψης. Δεν σας λέει κάτι αυτό? Γιατί αυτό πώς το συνδέετε, ότι ο λόγος της αντιπολίτευσης έχει να κάνει με. Ο λόγος της αντιπολίτευσης για να υπάρχει πρέπει να προβάλλεται. Ο λόγος της αντιπολίτευσης για να υπάρχει πρέπει να προβάλλεται, πρέπει να ακούγεται. Ακούστηκε. Συγγνώμη, υπήρχε αντιπολίτευση χθες που μίλησε για τη συγκεκριμένη υπόθεση, λέτε, και δεν προβλήθηκε. Η αντιπολίτευση που να μιλήσει, μισό λεπτό λίγο, όταν ένα γεγονός δεν παρουσιάζεται. Κύριε Παπαπέτρο, συγγνώμη. Δεν παρουσιάζεται ή αποκρύπτεται ή σβήνεται, να το πω έτσι. Κύριε Παπαπέτρο, για να προβληθεί ο λόγος της αντιπολίτευσης, να προβληθεί, να ακουστεί ή να καταγραφεί, πρέπει να υπάρξει. Εσείς τι λέτε, δεν υπάρχει. Οι πολίτες της πόλης είναι βουβοί. Κύριε Παπαπέτρο, οι πολίτες της πόλης είναι βουβοί, δηλαδή δεν εκφράζονται, δεν έχουν διάθεση να κρίνουν, δεν λένε τίποτα. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ, επειδή είναι άκρο σοβαρό αυτό που λέτε. Για να παρουσιαστεί. Ότι λέω σοβαρό, να σας δείτε τον τύπο στη λέω αστεία. Ναι, ακούστε με όμως, γιατί και εγώ δεν μιλάω αστεία. Καθόλου, ξέρεις. Για να παρουσιαστεί λοιπόν, να ακουστεί και να καταγραφεί ο λόγος αντιπολίτευσης, πρέπει να υπάρξει λόγος αντιπολίτευσης. Και σας ρωτώ, γιατί αναφερθήκατε στη χθεσινή υπόθεση με την Εργή. Ναι. Μίλησε κάποιος από την αντιπολίτευση και αποσιωπήθηκε από οποιοδήποτε μέσο, είτε εφημερίδα, δεν είτε τηλεόραση, είτε ραδιόφωνο? Δεν παρουσιάστηκε καν ως είδηση. Αυτό σας λέω. Κύριε το πολύ απλό. Είναι τελώς διαφορετικό και. Μα προφανέστε, μισό λεπτό λίγο. Και επειδή είστε εμπειρότατος, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό το ένα με το άλλο. Η αντιπολίτευση, ακούστε με λίγο. Η αντιπολίτευση θεσμικά μιλάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για δικαστική υπόθεση δεν τέθηκε και καλά έκανε και δεν τέθηκε. Από εκεί και πέρα όμως, το πώς παρουσιάζεται δημοσιογραφικά ένα γεγονός είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Τι προβάλλεται και τι δεν προβάλλεται. Συγγνώμη, είναι τελώς όμως άδικο να μιλάτε για φήμωση από τη στιγμή που δεν υπήρχε λόγος. Πρέπει να μιλήσει κάποιος για να φημωθεί. Αν δεν μιλήσει, πού είναι η φήμωση? Εσείς λέτε ότι δεν υπήρχαν πολίτες χθες που να είχαν εκφραστεί. Στα δικαστήρια. Εγώ δεν ήμουν στα δικαστήρια του Βόλου χθες και σας το λέω έτσι. Εγώ είμαι στα δικαστήρια της Λάρισας και δεν είναι δίκη. Και δεν ξέρω αν είναι δίκαιη ή άδικη απόφαση και δέχομαι οτιδήποτε. Οι αποφάσεις όλες κρίνονται και σωστά κρίνονται. Όχι βέβαια με τον τρόπο αυτόν. Ναι, δημοσιεύθηκε. Όχι με τα σχόλια αυτά. Δηλαδή, κύριε Παπαπέτρο, δημοσιεύτηκε η καταδίκη. Τι δημοσιεύτηκε. Δημόσια δεν απαγγέλθηκε. Ναι, δεν δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες, εφόσον αναφερθήκατε σε αυτές. Για δέστε πρωτοσέλιδα σημερινών εφημερίδων. Ποιος σας είπε ότι οι εφημερίδες είναι τα πρωτοσέλιδά τους? Δεν είναι. Γιατί δεν αξιολογείται, δηλαδή είναι πιο σημαντικό. Ακούστε με λίγο. Είναι πιο σημαντικό να παρουσιάζεται καταδίκη 4 μηνών πολύ μικρότερης αξίας και ίσονος σημασίας για κάποιον που έκλεψε μια πιστωτική κάρτα και δεν ξέρω τι άλλο έκλεψε. Πού είναι 4 μήνες. Συγγνώμη, ανοίγεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν ξέρω αν χρειάζεται τώρα στην παρούσα στιγμή να την παρακολουθούμε. Αν δεν ξέρω, εσείς ελέγχετε την εκπομπή. Εγώ έχω την εκπομπή. Όμως, επειδή έχω και εγώ τη δική μου εμπειρία στον χώρο της δημοσιογραφίας, σας λέω ότι υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος και πολύ κανόνες και πολλά κριτήρια για το πώς θα βγει ένα πρωτοσέλιδο, ώστε να κρίνουμε μια εφημερίδα αν έχει κάτι όχι στο πρωτοσέλιδό της. Θα μπορούσατε να μιλάτε για φήμωση, για αποσιώπηση ενός γεγονότος ή για απόκρυψη, εφόσον δεν είχε δημοσιευτεί καθόλου.
Δηλαδή, αν δημοσιευτεί στη θέση των κηδιών κάτι είναι ίδια αξία με το να δημοσιευτεί πρωτοσέλιδο, να το πείτε. Να μην σα πω και μεγαλύτερη. Και μεγαλύτερη. Γιατί πρώτα ξεφυλίζονται από τα κοινωνικά. Ωραία. Αν θέλετε την δική μου εμπειρία να σα πω. Τότε λοιπόν να ψάχνουμε τι πολιτικέ ειδήσει στι τελευταίε σελίδε όπου δημοσιεύονται διαδικασίε. Να μην σα πω ότι έχουν μεγαλύτερη. Όπου δημοσιεύονται οι πληστηριασμοί, οι αναγγελίε γάμων και οι κηδεία. Θα σα το πω και αν θέλετε πιστέψτε το ότι έχουν μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα αυτέ τι σελίδε των εφημερίδων. Εγώ όταν διάβαζα ανάποδα εφημερίδα στα αθλητικά μου χρόνια διάβαζα και τα αθλητικά. Υπήρχαν στις τελευταίες σελίδες. Μόνο για αυτό το λόγο. Μόνο για αυτό το λόγο. Όταν ήθελα όμως να δω πολιτικές ειδήσεις και πολιτική ανάλυση, την ξεκινούσα από την αρχή. Λοιπόν, εσείς επιμένετε πάντως στο ότι υπάρχει αποσιώπηση της αντιπολίτευσης. Και εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, αποδίδεται το γεγονός ότι εκλέγεται με υψηλά ποσοστά. Όχι, δεν αποδίδεται μόνο. Και μισό λεπτό, δεν είπα αυτό. Είπα μία παράμετρο, μισό λεπτό. Το τι αξιολογεί ο κόσμος είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Και δεν είναι ίδιο όλο το εκλογικό σώμα. Διαφορετικά αξιολογούν οι νέοι κάποια ζητήματα, διαφορετικά οι άλλες ηλικίες, διαφορετικά με το μορφωτικό επίπεδο. Υπάρχει μια ολόκληρη ανάλυση για αυτό, το για ποιο λόγο ψηφίζει κάτι κάποιος. Και έχει και πάντα σχέση και με τα πρόσωπα. Μπορεί κάποια πρόσωπα να τα επικροτεί σε συγκεκριμένους χρόνους και αργότερα να μην τα επικροτεί. Δηλαδή, πάντα είναι και θέμα ποιοι κατέρχονται στον εκλογικό στίβο και γιατί επιλέγουν κάποιος από όλους άλλους. Δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν εκλογές, για παράδειγμα, που έχουν εκλογή και με 65% και με 70% και μετά χάσανε. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι όποιος εξελέγει μια στιγμή με 50% με 55% είναι ΕΣΑΗ δήμαρχος, είναι ΕΣΑΗ βουλευτής, είναι ΕΣΑΗ πρωθυπουργός, Ναι. Μπορώ να σας πω, ξέρω εγώ, να φτάσουμε να σας πω, μια και μιλάμε για κοινοβουλευτικές εκλογές, το 48% του Παπανδρέου το 81, το 89 ήταν τραγωδία. Κάλπες, και είδατε που οδηγήθηκε μετά. Οι κάλπες κάθε φορά που στείνονται είναι εκείνες που εκλέγουν, είτε δημοτικές, είτε περιφερειακές αρχές, είτε κυβερνήσεις. Προφανώς οι ψηφοφόροι, οι πολίτες είναι αυτοί που εκλέγουν και δημάρχους και βουλευτές και πρωθυπουργούς. Και όχι βέβαια οι δημοσκοπήσεις. Μάλιστα. Τώρα, εσείς διεκδικείτε την ψήφο των δημοτών ως επικεφαλής παράταξης. Το δικό σας όραμα για την πόλη ποιο είναι? Δηλαδή, λέτε, μιλάτε για έργα στο κέντρο. Στην παρούσα χρονική στιγμή, για εγκατάλειψη στους γύρω δρόμους, στους γύρω περιοχές. Εσείς, αν ήσασταν δήμαρχος, πώς θα είχατε το όραμα για την πόλη? Το έχω ξαναπεί και θα σας το πω και τώρα. Ο κάθε λογικός άνθρωπος που ζει σε μια πόλη, και πολύ περισσότερο που θέλει να πολιτευτεί, δεν μπορεί να έχει πολλά πράγματα που θα είναι εντάξει στο μυαλό του. Δύο είναι. Η ποιότητα ζωής, δηλαδή το να περνάει κάποιος καλά στην πόλη του και να έχει μια δουλειά στην πόλη του. Η ποιότητα ζωής, που σας το λέω τόσο πολύ απλά, να περνάει καλά στην πόλη του. Έχει από εκεί και πέρα 15 παραμέτρους. Περνάει καλά κάποιος στην πόλη του όταν η πόλη του είναι φιλική με αυτόν. Όταν είναι καθαρή. Όταν δεν έχει ρήπους. Όταν έχει πράσινο. Όταν έχει σχολεία. Όταν έχει αθλητικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι γύρω από μια λέξη, ποιότητα ζωής, ανοίγουν 15 παρακλάδια. Όταν κυκλοφορεί εύκολα στην πόλη. Όταν η κινητικότητα είναι βιώσιμη, απλή. Όταν για να φτάσει κάποιος από την αναλήψη μέχρι τη μια σου δεν κάνει 20 λεπτά, αλλά κάνει 3 ή 5 λεπτά. Όταν κάποιος για να πάει στο νοσοκομείο δεν χρειάζεται μισή ώρα, αλλά πηγαίνει εύκολα. Όταν δεν είναι διπλοπαρκαρισμένα τα πάντα στην πόλη. Όταν η πόλη δεν έχει ρήπο, σας το λέω και βασικά, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι πολύ σημαντικό. Η ποιότητα ζωής λοιπόν περιλαμβάνει όλα αυτά. Περιλαμβάνει το πράσινο που έχουμε στην πόλη μας, που δεν έχουμε πολύ πράσινο. Και το δεύτερο που σας είπα είναι το να έχει κάποιος δουλειά στην πόλη του. Θέλετε να σας πω λοιπόν τι έχουμε στην πόλη μας, σας το πω πολύ απλά. Η τελευταία απογραφή και η προτελευταία του 2001, του 2011 και του 2021 σε σχέση με το 2001 έδειξε μείωση του πληθυσμού της πόλης περίπου στο 12%. Στην πρώτη, στην τελευταία απογραφή μείωση κατά 7% και στην προηγούμενη κατά 5%. Όταν σε όλη την Ελλάδα η μείωση του πληθυσμού ήταν περίπου στο 3% και στην Αθήνα κοντά στο 1%. 3,5% κοντά στο 1%. Εδώ όμως έδειξε και κάτι άλλο. Ακούστε με λίγο, μισό λεπτό. Μισό λεπτό λίγο, για να το συνδέσω. Εδώ έδειξε και κάτι άλλο. Ότι το 70% των μαθητών λυκείου που τελειώνει το λύκειο φεύγουν από την πόλη και δεν ξαναγυρνάνε. Και από αυτούς που μένουν στην πόλη και που σπουδάζουν ή έρχονται πλέον ως επιστήμονες, περίπου το 100% με ελάχιστες εξαιρέσεις, αν δηλαδή υπάρχουν δουλειές των γονιών τους ή έχουν μεταπτυχιακά, περίπου ξέρετε που απασχολούνται. Στον τριτογενή τομέα. Στα γκαρσόνια. Ως γκαρσόνια. Και εδώ τι θα μπορούσε να γίνει? Υπήρξε, ακούστε με λίγο, υπήρξε ένα πολύ έτσι αξιόλογο άρθρο ενός και φίλου μου, κιόλας, του Θανάση του Μητσικώστα στον ταχυδρόμο, που παρουσιάζει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Ότι δηλαδή, εάν το παιδί σας ή το παιδί μου έμεινε άνεργο αύριο το πρωί, πού θα βρει και δουλειά? Εγώ δεν σας έλεγα για το παιδί, γιατί το παιδί μπορεί να βρει δουλειά στην εστίαση, μπορεί να βρει δουλειά σε αυτούς τους χώρους που σας είπα. Αν ένας πενιντάρης έμεινε άνεργος, πού θα βρει και δουλειά στην πόλη? Η πόλη λοιπόν μειώθηκε ο πληθυσμός της ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Και εδώ μη μου πείτε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες, γιατί η ανάπτυξη της πόλης είναι μονόπλευρη.
Και εδώ έχουμε πει και έχουμε τοποθετηθεί από την αρχή ότι αντί να έχουμε ιδανικές ή τις καλύτερες σχέσεις με το πανεπιστήμιο, που μπορεί να συνδράμει την τοπική οικονομία μέσα από πάρα πολλούς δρόμους, μέσα από προγράμματα καινοτομίας, μέσα από προγράμματα άλλου είδους, ουσιαστικά η παρούσα δημοτική αρχή έχει εχθρική σχέση με το πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές ακόμη, κύριε Παπαπέτρου, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Έχετε τον δρόμο μπροστά σας. Καλή δύναμη, λοιπόν. Καλό απόγευμα στους θεατές.